Χριστόν ο Πατέρας και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θανάτων πατήσας και της εγγύης μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Σε καθίστε κάτω. Χριστός Ανέστη, αδέλφια. Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, κάθε κάπως. Κάνετε καλά. Καλά. Η Μήτρη έχει χαιρετισμού σαν τους γέροντες. Ναι. Βέβαια. Είδες. Ευχαριστώ, Βασίλη. Γιατί όποτε πάμε εκεί, δίνουν πάντα χαιρετισμού σε όλους. Όχι, 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 Βασίλη. Εχθές είναι. Έλα κάτι σχεδές. Παρασκευή. Κάτσε. Επτά παντάλλο, Βασίλη. Α, συγγνώμη. Επτά, δάλλο. Δεν το ξέρεις, γι' αυτό δεν το ξέρεις. Όχι, γιατί δεν είναι. Οι Ιαπώνες. Ναι, ναι, ξέρετε να το πω το πρωί, τον είδα. Για μεθαύριο και εμείς θα κάνουμε λόγο. Είναι και του Αγίου Κωνσταντίνου και η Μεσοπαιδικός Τύπου. Η Μεσοπαιδικός Τύπου. Δηλαδή, ακριβώς ο μισός χρόνος χρειάζεται ακόμη να περάσει για να εορτάσουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που φώτισε τους Αγίους Μαθητάς και από άλλα τα χείλη τα έκανε εύλαλα των Αγίων Αποστόλων βέβαια και κάθε μαθητή και κήρυξαν στα πέρατα της Οικουμένης το Λόγο του Θεού. Ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι εορτάζουμε δεν σημαίνει ότι είναι η εορτή του Αγίου ή του Κυρίου μας κάποια σημαντικό γεγονός το οποίο γιορτάζουμε και το μνημονεύουμε άπαξ μια φορά το χρόνο. Και μετά την παρέλευση του γεγονότος δεν έμεινε από την ουσία της εορτής που εορτάζουμε τίποτα παρά μόνο ένα έθιμο που θα επαναλάβουμε μετά από ένα χρόνο. Εορτή λοιπόν δεν είναι έθιμο. Να σαν εκείνα που ο κόσμος λέει, παραδείγματος χάρη, χρόνια πολλά στη γιορτή μας. Και του χρόνου θα μας ξαναπεί πάλι χρόνια πολλά. Και μετά από ένα χρόνο πάλι χρόνια πολλά. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο.
αλλά σημαίνει τιμή στο πρόσωπο του Αγίου, αφού βεβαίως και εμείς παρουσιάζουμε όμοια, τουλάχιστον κατά ένα ποσοστό, όμοια στοιχεία από τη ζωή του Αγίου. Όμοια στοιχεία από τη ζωή του Αγίου. Αν αυτό, αυτά λείπουν, τα στοιχεία που ο Άγιος είχε σαν κληρονομιά μέσα του, τα εβίωσε, τα έζησε και τα έφερε, ελάτε μας, και τα έφερε πάντοτε μαζί του, αν αυτά λείπουν, τότε εμείς ούτε τιμάμε, ούτε εορτάζουμε την εορτή του Αγίου. Απλώς ένα έθιμο της ζωής βατό που θα το πάρει ο άνεμος μόλις περάσει η γιορτή. Τι σημαίνει πεντηκοστή, καταρχάς, για να ξέρουμε τι είναι η μέσο πεντηκοστή. 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Ακριβώς 50 ημέρες κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιου και εφώτισε μαθητάς. Τι σημαίνει μεσοπεντηκοστή? Ακριβώς τιμή στην ημέρα Πεντηκοστής, πριν τη μεγάλη ημέρα, γιατί είναι η μοναδικά μεγάλη ημέρα που έχει να παρουσιάσει η εκκλησιαστική μας ιστορία ή η εκκλησία μας η ίδια, σαν γεγονός. Μισός χρόνος λοιπόν. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όριζε ο νόμος, που ο Μωυσής είχε δεσπίσει, αλλά βέβαια με του Θεού την εντολή. Τι όριζε ο νόμος? Επειδή οι Εβραίοι ήσαν σκορπισμένοι σε όλα τα σημεία της γης από το 70 που ο Τίτο περικύκλωσε με στρατεύματα την Ιερουσαλήμ και έσφαξε και εγμαλώτησε και γκρέμισε και έκαψε μέσα στα Ιερουσαλήμ και ένα μεγάλο μέρος σκορπίστηκε ανά τον κόσμο. Έλεγε λοιπόν, όπου και αν βρίσκονται οι ανά τον κόσμο σκορπισμένοι, πρέπει τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο να παρουσιάζονται στο ναό, στον Κύριο λέει, να παρουσιάζονται προφανώς στον Κύριο και να προσεύχονται και ειδικά σε ημέρες εύσημες, επίσημες, όπως είχαν την ημέρα της Πεντηκοστής και αυτή. Είχαν και οι Εβραίοι ημέρα Πεντηκοστής. Και θα εξηγήσω, άλλη η Πεντηκοστή των Εβραίων, άλλη Πεντηκοστή η δική μας. Οι Εβραίοι ήσαν εγμάλωτοι
στους Αιγυπτίους για 400 χρόνια. Ήρθε η ώρα που ο Κύριος τους απελευθέρωσε. Η ημέρα που οι Εβραίοι απελευθερώθηκαν από τους Αιγυπτίους εορταζόταν ως Πάσχα. Ως Πάσχα. Γιατί Πάσχα είναι ελληνική λέξη. Οι Εβραίοι το ονόμαζαν Πάσκβα. Είχανε κάπα και βήτα. Εμείς λίγο το ελαφρύναμε, το κάπα το κάναμε χ και λέμε Πάσχα, που σημαίνει πέρασμα. Πέρασμα, Πάσχα σημαίνει. Στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Από την Αίγυπτο, μέσα από την Ιθρά θάλασσα, στη γη του Ισραήλ, στη γη της Απαγγελίας. Από το ένα μέρος της Σλαβιάς σε άλλο μέρος της Ελευθερίας. Αυτό το πέρασμα έχουν Πάσχα οι Εβραίοι, που σημαίνει την ελευθερία τους, την πολιτική ελευθερία τους. Εμείς τέτοια μέρα έχουμε την 25η Μαρτίου. Γιατί το 1821 γίναμε ελεύθεροι με αγώνες και με αίματα από τους Τούρκους. Αποκτήσαμε την πολιτική μας ελευθερία. Και οι Εβραίοι γιόρταζαν και γιορτάζουν σήμερα. 25. Το Πάσχα, της πολιτικής ελευθερίας, εκεί θέλω να καταλήξω, της πολιτικής ελευθερίας, σαν ελεύθεροι πολίτες γιορτάζουν το Πάσχα. Δε σημαίνει καν Πάσχα χριστιανικό κάτι τέτοιο. Το Πάσχα το χριστιανικό άλλη ελευθερία τιμάει. Την ελευθερία από τη σκλαβιά του σατανά που είχε τον άνθρωπο, στην ελευθερία της δόξης στο τέκνο του Θεού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Κύριος καταργεί τον θάνατο που κρατούσε αιώνες πριν έρθει ο Χριστός τις ψυχές των τερνεώτων, όλων εκείνων που είχαν κοιμηθεί. Από τότε που ο Αδάμ αμάρτησε μέχρι την ημέρα που ήρθε ο Κύριος, τους κρατούσε με νύχια και με δόντια ο Άδης μέσα του, στα σπλάνα του, ο Άδης. Κανένας δεν ήταν έξω από τον Άδη, κανένας απολύτως. Γι' αυτό και ένα τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής και άλλα τροπάρια λένε ότι έκανε εμετό ο Άδης όταν ο Κύριος κατέβηκε στον Άδη μετά την ταφή του. Έκανε εμετό τους απαιώνας θανώντας εκείνους που είχαν πεθάνει από αιώνες πριν και που λαχταρούσαν τη λευτεριά καλοπροαίρετα από το Μεσσία του κόσμου. Τον περίμεναν και εκεί το Μεσσία. Συνεπώς, βγήκαν από τον Άδη με τη δύναμη του Κυρίου και πέρασαν στην ελευθερία οι ψυχές των τέκνων του Θεού στον Παράδεισο. Αμήν, αμήν, λέγωση. Σήμερα με τεμού έσε το Παραδείσο, είπε ο Χριστός στον νηστή πάνω στο Σταυρό. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στο Παράδεισο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι χρόνο μέτρησης, να πάρουμε ρολόι και να μετρήσουμε τα χρόνια.
είναι ένας τρόπος και ένα μέσο ανθρώπινο χρονομέτρησης. Για τον Κύριο δεν ισχύει. Στον Κύριο μπροστά ο χρόνος είναι μηδέν, είναι μηδενισμένος πάντοτε. Γιατί αυτός είναι, πώς το λέει, αυτός είναι ο αιώνας, ο μέλλον αιών που λέει και ζωή του μέλλοντος αιώνος, που δεν έχει όμως παρελθόν. Ο χρόνος ή τα χρόνια ή οι αιώνες ή τα μέλλοντα, το πάρουμε έτσι, είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος χωρίς να υπάρχει παρελθόν μπροστά του. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε παρελθόν. Έχουμε παρόν, έχουμε και μέλλον. Επομένως, εμείς χρονομετράμε. Για μας ισχύει το σήμερον θα είσαι στον Παράδεισο. Δεν ισχύει για τον Κύριο. Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος και κατέβηκε στον κόσμο αυτό που στην ουσία δεν μπορώ εγώ να το περιγράψω, εκτός από τον Άδη που είχε τις ψυχές δεμένες να μην του φύγουνε, και αυτή η γη στην οποία περπατούσαν άνθρωποι προτού να έρθει ο Κύριος, και αυτή ένας Άδης ήταν, ένας άλλος Άδης, αλλά επίγειος Άδης. Όταν τα εγκλήματα γινόντουσαν και αυτά ήταν με βάση τον νόμο, όταν τα παιδιά δεν είχαν καμία αξία, όταν δεσποτοκρατία επικρατούσε, δηλαδή μόνο ο Κύριος ήταν ο άνδρας και ό,τι ήθελε έκανε και γυναίκα και παιδιά και δούλους και τα λοιπά, όταν υπάρχει ένας θεσμός, πολιτικός θεσμός, που χώριζε την κοινωνία σε στρώματα, σε τάξεις, και έλεγε αυτό το πλήθος το μεγάλο είναι οι δούλοι που δεν έχουν καμία αξιοπρέπεια επάνω τους και δεν είναι και άνθρωποι. Έτσι έλεγε ο θεσμός της δουλείας. Και από την άλλη πλευρά κάποιοι ελάχιστοι είχαν το όνομα του Κυρίου. Μάλλον όχι Άδης, αλλά κάτι χειρότερο ήταν αυτή η γη. Αυτή την κατάσταση, την επίγεια και την υποχθόνια, την άλλαξε ο Κύριος. Έβαλε τέρμα στη σκλαβιά, σπάει τις αλυσίδες στον Άδη, του παίρνει τα λάφυρα και κουβαλάει ψυχές μαζί του, στη βασιλεία του. Το ίδιο κάνει και στη γη, όταν πια σταυρώνεται, θάπτεται, ανασταίνεται και αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Τότε έχει συντελεστεί, έχει πραγματοποιηθεί το σπάσιμο των αλυσίδων της σκλαβιάς των ανθρωπίνων ψυχών. Όλες ίσα ψυχές δεμένες. Ακούμε πρώτο τον Απόστολο Παύλο, πρώτο. Εγώ ειλικρινά το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Δεν μπορώ να το κατανοήσω με το μυαλό, δεν μπορώ να το πιάσω. Είναι, και αυτό έλεγα και σήμερα σε κάποιον. Δηλαδή τι δεν μπορώ να πιάσω. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι σφιχτά, πολύ σφιχτά δεμένος
με ένα νεκρό σώμα. Σώμα είναι το δικό μας, νεκρό. Που βρωμάει δίσωσμα και η δισοσμία και μόνο νεκρώνει το άλλο αληθώς ανέστη, το άλλο σώμα. Η δισοσμία και μόνο του νεκρού σώματος νεκρώνει εκείνον με τον οποίο δεμένος το νεκρό σώμα και εκτείνεται πολύ μακριά η δισοσμία. Και φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέει: βοήθεια, βοήθεια με αυτόν τον τρόπο. Ποιος μπορεί να σπάσει τα δεσμά, να με αποκόψει από το νεκρό σώμα που είμαι δεμένος και να με λυτρώσει. Αυτά τα μάτια και αυτή την ψυχή που είχε αυτή την όραση και αυτή την εσωτερική πνευματική ζωή ώστε να αισθάνεται πραγματικά το δέσιμο και να ζητάει πραγματικά τη λύτρωση από το δέσιμο, δεν μπορώ να την κατανοήσω. Αν την κατανοούσα, ίσως μύριζα διαφορετικά. Εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχουν τέκνα, παιδιά, που αναδίδουν πνοή, βοδία, ουράνια. Και παιδιά πνευματικά και παιδιά που αναδίδουν δισοσμία διαβόλου. Δεν θα ήθελα να κατατάξω αυτό μου σε δεύτερη κατηγορία, αλλά τουλάχιστον ήθελα λίγο να νιώθω από εκείνη την αίσθηση που αισθανόταν λίγο, ένα προστιμόριο, ένα δισεκατομμυριωστό από εκείνη τη δυνατότητα να αισθάνομαι ότι είμαι δεμένος και ότι ζητώ τελείτρωση. Και ότι ήρθε, να τη λέει συνέχεια, δόξα το Θεό, ήρθε και έσπασε τα δεσμά και μου χάρισε τελείτρωση. Το μέγα όνομα του Κυρίου που και στον ουρανό προσκυνείται και στη γη και υπό τη γη και το φωνάζει ότι αυτό είναι το υπερπάν όνομα, είναι το υπερπάν όνομα, το όνομα πάνω από το οποίο δεν υπάρχει άλλο να λατρεύεται. Αυτό είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άλλωστε, εν το όνομα τίμου δαιμόνια εκβαλούσι. Λέει, στο όνομά μου δαιμόνια θα βγάζετε. Θα πατάτε πάνω όφελ και σκορπίων. Θα πατάτε πάνω σε οποιαδήποτε θετική δύναμη και δεν θα έχει τη δύναμη να σας κάνει τίποτα απολύτως. Τίποτα μα τίποτα απολύτως. Το όνομα και μόνο το όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού. Ελτίνι το ονόματι, σε ποιανού το όνομα κάνατε καλά τον παράδειτο, εν το όνομα της του Ναζωραίου. Μη σας ακούσουμε στο όνομα εκείνη όλη φορά. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Εμείς θα πειθαρχούμε στο όνομα εκείνου, γιατί είναι Θεός και σε αυτό θα πειθαρχούμε. Επαναλαμβάνω και λέω ότι για μας Πάσχα σημαίνει λευτεριά, για μας μέσω Πεντηκοστή και Πεντηκοσμή και Πεντηκοστή το ίδιο σημαίνει, γιατί έρχεται το Θείο Φως και φωτίζει τις τρίβους των ποδών μας, δηλαδή με άλλα λόγια φωτίζει το μονοπάτι ή τα μονοπάτια, ένα μονοπάτι είναι, της ζωής μας στην οποία περπατάμε. Μονοπάτι είναι. Μονοπάτι έδειξε.
δεν έδειξε δρόμους πολλούς ο Κύριος, ένα και αυτό στενό και μοναδικό. Οφείλουμε σε αυτό το σημείο να διαλογιστούμε, ώστε να είμαστε πάντα έτοιμοι για αυτό που θα πω. Πάντα έτοιμοι. Ασθενεί ο φίλος μας και σηκώνει στην πλάτη βαριά αρρώστια. Ασθενεί ο γειτονάς μας. Συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Ασθενεί το παιδί του γείτονα. Ή ακόμη βαδίζει προς το θάνατο οι τελευταίες στιγμές της ζωής του. Είναι το στενό, στενότατο μονοπάτι που περπάτησε ο Κύριος και που λέει «Ως της θέλει ο πίσω μου ερθήν, αράτω το σταυρό αυτού». Όποιος θέλει, μόνο έτσι μπορεί να με ακολουθήσει, με κάποιο σταυρό στην πλάτη. Άρα, έπεσε το σπίτι του γείτονα για να βάλουμε μυαλό εμείς. Όχι για να δυστυχήσει ο γείτονας. Ο Κύριος μας το είχε πει αυτό. Τους πλάκους ο πύργος. Αλλά αυτοί δεν ήσαν οι κακοί. Για να βρείτε μυαλό εσείς για να προσέξετε. Κάποια ώρα και κάποια στιγμή που την σηματοδοτεί και ο Δαβίδ δυσάρεστη, κάποια ώρα και κάποια στιγμή και κάποια μέρα και κάποιο χρόνο που το ξέρει ο Κύριος, περιμένει κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό άνθρωπος ώστις ουχ όψετε θάνατον. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην περάσει από το κατόφλι του θανάτου. Πώς θα το περάσεις χωρίς σταυρό? Αδύνατο. Το κατόφλι του θανάτου το περνάς πάντα με σταυρό. Γιατί έτσι το πέρασε ο Κύριος. Ο Κύριος μπορούσε να μην το περάσει και το πέρασε με σταυρό. Και το πέρασε με σταυρό για να πει, αν εγώ το πέρασα, αναμάρτητος όλο. Σκέψου ο αμαρτωλός που φανείται. Λέει, ή ο δίκαιος άνθρωπος εδώ, εννοεί, μόλις σώζεται με δυσκολία. Ο αμαρτωλός που θα πάει να κρυφτεί. Μπορεί να βγει μπροστά να φανεί και να πει, σώζομαι. Μόνον δια του Κυρίου και του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λοιπόν, επανέρχομαι από εκεί που ξεκίνησα. Επανέρχομαι από εκεί που ξεκίνησα. Εορτάζουμε και μάλιστα και μικρά και μεγάλα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα γιορτάζονται μόνο εσωτερικά, αν είναι μια φορά το χρόνο που τα προβάλλει η Εκκλησία και σοφά κάνει, καλή να τα γιορτάσουμε για να μας ενισχύσει εσωτερικά την πεποίθηση ότι αΐ εορτάζουμε, αΐ τα εορτάζουμε. Το αΐ σημαίνει πάντοτε, όχι μία ημέρα, πάντοτε. Λέει ο Απόστολος Παύλος για το Πάσχα ότι κάθε φορά που εμείς βιώνουμε αυτό που ο Κύριος λέγει, το Ευαγγέλιο, τις γραφές, με τον τρόπο που Εκείνος παραχωρεί και βιώνουμε και ζούμε ένα ελάχιστο πράγμα,
σε καθημερινή βάση. Πάσχα έχουμε, γιατί το Πάσχα μας έβγαλε από τον Άδη των αμαρτιών μας ο Κύριος, από τον Άδη των αμαρτιών μας. Ζούσαμε σε ένα Άδη σκοτεινό, λέει στον εξάψαλμο που ακούμε κάθε φορά, ελάκο κατωτάτο, λέει Κύριε, φωνάζει ο Δαβίδ, έλα, είμαι στο πιο βαθύ από τους λάκους. Ελάκο σε κατώτατο, όχι κάτω, όχι κατώτερα, αλλά κατωτάτο, χωμένος μέσα σε ένα βαθιάδι. Έλα λοιπόν εσύ να με βγάλεις από εκείνο τον Άδη, να βγω στο φως. Πού είσαι εσύ? Δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο αδύναμος, με το δικό του, με το δικό του τυφός, με τη δική του δύναμη, να βγει μέσα από εκείνο το λάκκο. Καλή σε βοήθεια, καλή σε βοήθεια. Έλθε και σκήνωσον, έλα, μη μας αφήνεις, έλα κοντά μας, έλα κάνε σκηνή μέσα τον εαυτό μας κάτω σκηνή και μείνε μέσα σε εμάς. Ξέρετε τι, έρχεται η ώρα, κάποιος είπε μια μέρα που βρισκόμουν σε ένα σπίτι που έφευγε από την ζωή αυτή ένας συμπατριώτης μας και όπως είχαμε ζήτηση μου λέει μια ηλικία έχουμε όλοι. Από τα μωρά που γεννιούνται, μέχρι το κοντοστάρι που κλείνει το μάτι του, μια ηλικία έχουμε. Μα μια ώρα γεννημένο και 100 χρόνων ο άλλος μια ηλικία. Άμα είναι η ώρα που φεύγει, δεν υπάρχει ηλικία εκεί πέρα. Τάκ, εκεί όλα γίνονται μια ηλικία. Μου θύμισε βέβαια ο άνθρωπος εκείνος και εκείνο που λένε οι πατέρες, εκείνο που λέει η Εκκλησία, ότι και εκεί θα είμαστε μία ηλικία. Μία ακριβώς ηλικία. Την ηλικία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι Εβραίοι όταν γιόρταζαν τις μεγάλες ημέρες με βάση το Μωσαϊκό νόμο, την Πεντηκοστή παραδείγματος χάρη, πρόσφεραν θυσίες, ζώα, καρπούς, τα πιο εκλεπτά που υπήρχαν. Πέρανε το πιο εκλεπτό που υπάρχει, έλεγε ο νόμος, ο νόμος, δεν θα μου προσφέρεις αυτό τον καρπό που μόλις έχει οριμάσει για πρώτη φορά, δεν είναι αυτός ο καρπός που θα προσφέρεις σε μένα. Έλεγε ο νόμος, ο Μωσαϊκός. Θα μου προσφέρεις το αμέσως επόμενο. Εκείνος είναι ο πλέον καλός καρπός. Η δεύτερη φάση, πώς να αποδοκίνουμε το πράγμα. Και ζητούσε να είναι ο καλύτερος καρπός. Να πούμε και κάτι άλλο, το καταλάβουμε καλά. Κάτι που έγινε και δεν έγινε. Δώσε μου, θυσίασέ μου, ό,τι πιο έκλεπτο έχεις Αβραάμ. Για το καταλάβουμε τη ζητάει ο Θεός. Και του ζητάει το παιδί του. Το ένα και μοναδικό και 12 ετών. Και 12 ετών. Πάνω στην ηλικία εκείνη που θαυμάζουμε τα προτερήματα και χαιρόμαστε τα χαρίσματα που έχει. Πάνω στην ηλικία. Και ο Αβραάμ δεν είπε όχι. Σαν γονιό σίγουρα θα πόνεσαι, γιατί χωρίς πόνο δεν γίνεται τίποτα. Την όμως την προσφορά την έκανε. Όταν σήκωσε μαχαίρι για να εκτελέσει το παιδί του και αν αφινότανε θα το έκανε, άσχετα αν ο Θεός δεν το δέχτηκε, αλλά
δέχτηκε την προσφορά της καρδιάς τους. Θυσία συντετριμένη, η καρδία συντετριμένη και πρέπει συντετριμένο, αυτό ζητάει αυτό το πρόσφερο. Λοιπόν, πρόσφεραν, επαναλαμβάνω, οι Εβραίοι στις γιορτές τις μεγάλες θυσίες. Και βέβαια παίρνει τη μαρτυρία ότι κάνει δεκτή ο Θεός θυσία, γιατί είχαν και ιερείς στην εποχή εκείνη και αρχιερείς είχαν οι Εβραίοι. Από τότε που σαν έδωσε παρουσιάστηκε και ο Μωυσής θέσπισε τους νόμους, και οι ιερείς είχαν και οι αρχιερείς είχαν μέχρι την ημέρα που σταυρώθηκε ο Κύριος. Από τότε και μετά δεν υπάρχει στο στερέωμα πουθενά ούτε ιερέας ούτε αρχιερέας. Τελειώνουν και η Λεβιτική τάξη με τον αρχομό του Κυρίου και την σταύρωσή του και την άστασή του. Γιατί αρχίζει από εκεί και πέρα η αρχιεροσύνη και η ιεροσύνη του Χριστού. Έβαλε τέρμα ο Χριστός. Δεν είχε καμία δύναμη. Τι να κάνουν, να σου τα σφάξουν οι αρνιά. Μα σφάχτηκε το αρνί, ο αμνός του Θεού έρωτε μαρτία του κόσμου. Από τον Πατέρα τον ίδιο. Για να σωθεί η ανθρωπότητα. Και στη συνέχεια δεσπίζει, παραδίδει το μυστήριο εκείνο τη θυσία τη μεγάλη στο μυστικό δείπνο στου μαθητάς του. Και αυτή συνέχεια στους επομένους. Έκτοτε δεν υπάρχει Ιουδαϊκή Λεβιτική τάξη, ούτε αρχιερείς ούτε τίποτα, μόνο η Ραβίνη. Τίποτα άλλο παραπάνω. Και ουδέποτε πρόκειται να ξαναγίνει αυτό το πράγμα που είχαν συμπαρθώνει οι Εβραίοι. Τα κατάργησε ο Κύριος. Γιατί όλα αυτά υπήρχαν πριν σαν μια σκιά που έδειχναν τι θα προκύψει μετά από αιώνες. Ότι τώρα έχετε ιεροσύνη, γιατί η ιεροσύνη θα έχει ο Χριστός που θα έρθει. Και έχετε αρχιεροσύνη, γιατί αρχιεράς είναι ο Χριστός που θα έρθει. Και από εκεί και πέρα εκείνος θα φτιάξει την τάξη που πρέπει να φτιάξει, την ουράνια τάξη. Και θα πάψει να υπάρχει η άλλη, πήγε. Όλα, μα όλα, τα τακτοποίησε ο Κύριος. Το θέμα είναι ότι εορτάζουμε και Ανάσταση και τώρα μέσα Πεντηκοστή και μεθαύριο Πεντηκοστή και μεθαύριο Ανάληψη. Και ο πολύς λαός, εκείνος ο λαός για τον οποίο ο προφήτης Αΐας ανοίξτε το πρώτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Να δείτε πώς ξεκινάει ο προφήτης. Λέει, Ιούς εγέννησα, παιδιά γέννησα και ανύψωσα και τα ανέβασα ψηλά πολύ και αυτά με αθέτησαν και αυτά δεν με τίμησαν καθόλου. Και συνεχίζει παρακάτω ακόμα και λέει, και επιμένες και τσοπάκι δεν σε έβαλα. Και ονομίουσε τους αρχιερείς, οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης όλους. Και όλο τον εποχόν, και όλο τον εποχόν, οι προφήτης. Και αυτοί, λέει, οι τσοπάνιδες, αντί να φυλάξουν τα πρόβατά μου, πήραν και τα κούρεψαν και το γαλά άρπαξαν και τα νιά έσφαξαν, ό,τι πιο εκλεκτό, και σε μένα δεν υπάκουσαν. Τον καλό ποιμένα. Δεν υπάκουσαν. Όλος λοιπόν ο λαός, ο πολύς λαός, όχι όλος, που βυθίζεται στην Πολυβήθρα και είναι βαπτισμένος, έχει άγνοια τι συντελείται στην ουσία τις μεγάλες ημέρες του Χριστού που γιορτάζουμε και της Παναγίας, γιατί τις γιορτάζει τυπικά, εθιμοτυπικά, κυλιοδουλικά και κάτω από χορδές και όργανα. Σου λέει, γιορτάσαμε τις γιορτές,
Φάγαμε, χορέψαμε, περάσαμε καλά. Αυτό σημαίνει γιορτές για τον πολύ κόσμο. Ενώ ο Κύριος λέγει, εγώ έσφαξα τα μοσχάρια μου, τα σιτευτά, σας παρέθεσα τράπεζα, έκανα και κάνω τους γάμους μου και εσείς αντιναρθείτε να φάτε το σώμα μου και να πείτε το αίμα μου και να ζήσετε τη δική μου ζωή, τη δική μου ζωή. Ζήτε τη ζωή τη δική σας, αυτή τη ζωή που την ονομάζει ο Κύριος πεθαμένη. Άφετε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Λέει, Κύριε, άσε με να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Λέει εκεί κάποιος Ισραήλ τον Κύριο που ήταν στο φέρο τον πατέρα του και ήθελε να πάει να προσφέρει τελευταίες τιμές στον πατέρα του. Άσε, αυτή που είναι γύρω είναι πιο πεθαμένη από τον πεθαμένο. Δεν έχουν καμιά πνευματική ζωή. Άσε να το θάψουν αυτοί και έλα μαζί μου εσύ να μην αφήσει τη ζωή που έχει τώρα στα χέρια σου, την πνευματική ζωή τη δική μου. Γιατί άμα φύγεις και πας μαζί τους, χάθηκε και χάθηκε και εσύ μαζί με αυτούς. Έτσι είναι ο πολλής λαός σε εισαγωγικά βαπτισμένος του Χριστού. Ζει κυλιοδουλικά τις χριστιανικές γιορτές και όχι χριστιανικά όπως ακριβώς τη ζητάει ο Κύριος μας. Έχουμε λοιπόν και εμείς από τον Κύριο, όπως και οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι είχαν ρητές εντολές τι έπρεπε να κάνουν τις ημέρες που γιορτάζανε Πεντηκοστή ή και Πάσχα. Δικό τους Πάσχα επαναλαμβάνω, καμιά σχέση με το Πάσχα το δικό μας. Ούτε με την Πεντηκοστή τη δική μας. 50 μέρες μετά το Πάσχα του Λιτρωμά από την Αίγυπτο, το ονομάζανε Πεντηκοστή. Έτσι. Πάσχα ονομάζανε την ημέρα που ελευθερωθήκανε και το καθεξής. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε στο νου μας ότι κάτι άπιαστο, αλήθεια, θυμίζετε αυτό που είπα, κάτι άπιαστο, βάζω κάτι άλλο στη μέση, αλήθεια, όλοι αυτοί που κατά ένα τρόπο, προσέξτε, αρνήθηκαν όχι τον κόσμο, προσοχή, αλλά τα του κόσμου. Άλλο ο κόσμος που δημιουργήσε ο Θεός και άλλο τα του κόσμου. Τα του κόσμου είναι όλα εκείνα που μας βγάζουν από το πνεύμα του Θεού. Ο κόσμος είναι δημιούργημα Θεού. Έχουμε χρέος να προσφέρουμε στον κόσμο. Εγώ λοιπόν λέω τώρα ότι όλοι αυτοί που άφησαν τα του κόσμου και κλείστηκαν είτε σε μοναστήρια, είτε σε ερημητήρια, είτε σε σπήλαια, με ποια ανθρώπινη δύναμη θα μπορούσαν να τα κάνουν εκείνο το πράγμα. Εάν το ασύλληπτο σε εμάς, το ασύλληπτο σε εμάς, δηλαδή, μα πώς το έκανε και αυτό τον κόσμο, εγώ δεν μπορώ να ζήσω ούτε μια ώρα σε τον κόσμο, λέει ο άλλος. Μα πώς ζει χωρίς κοινωνία, λέει ο άλλος. Αυτά τα πώς που για τους πάρα πολλούς είναι δυσεξήγητα μέχρι και ανεξήγητα, έχουν εξηγηθεί από τους ίδιους που τα ζουν. Εδώ μιλάμε για μία θυσία αλφα μεγέθους. Αλφα. Κύριε, έδωσες κτήματα, χρήματα, ανθρώπους, άλλα αγαθά, σε ευχαριστώ. Όλα αυτά είναι δωρήματα δικά σου.
Αλλά εγώ θέλω αυτό που είναι πέρα από αυτά και που έκανε αυτά. Ποιο είναι πέρα από αυτά, κύριε Σταμάτη, και που έκανε όλα τα άλλα, αλλά... Ένα και μοναδικό. Ένα και μοναδικό. Εσένα αγαπάω, εσένα θέλω να βρω. Και ψάχνει στην έρημο, ψάχνει στη σπηλιά που είναι, να βρει αυτό το ένα και το βρίσκει. Και τον ισχύει. Μου διάβαζε, μάλλον διαβάζαμε, κάποιος, μια εμπειρία ενός μοναχού. Κάθε μέρα, λέει, είναι Άγιος τώρα, αυτός πρέπει να έχει, σε αυτόν ανήκει συνοδεία, ένα μέρος συνοδείας που είναι σήμερα Σαββατοπέδι, στο μοναστήρι. Πατήρ Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Αυτός έβγαινε πίσω στην έρημο, στα γιάτα του. Όμως κάθε βράδυ, δεχόταν επιθέσεις και τον σάπιζαν στο ξύλο τα λεμόνια. Τον σάπιζαν στο ξύλο. Ένα βράδυ, μια ημέρα, τον επισκέφθηκε ένας γνωστός του. Και του παραχώρησε το δωμάτιο, τη δωμάτιο που έμενε και κοιμόταν ο ίδιος και εκείνος αλλού, για να κοιμηθεί στο ίδιο χώρο. Τη νύχτα, τον άνθρωπο εκείνο, τον σακάτεψαν στο ξύλο τα δαιμόνια. Σηκώνεται και τρέχει στο γέρο. Γερόντα, αμά σώσε με, του λέει. Και το λέω αυτό, θα κατάλαβα, το λέω για να το εξηγήσω. Λέει, άκουσε παιδί μου, του λέει. Νομίζανε πως το πρεβάτι που κοιμάσαι εσύ, ότι ήμουν εγώ. Και κατά λάθος, συσβρέξανε εσένα. Και τον πήρε μεσάνυχτα, τελευταίο δεκάδεσε μετά, και τον κατέβασε, λέει, στην Αγία Άννα κάτω, για να ησυχάσει από εκείνο τον δωρμαθό που τον είχε κάθε βράδυ ο γέροντας. Ο γέροντας σε κάποια στιγμή τη ζωή του, μετά από ένα τρομερό ξύλο που έφαγε, ένιωσε ότι δεν είναι 70 ετών που ήτανε, αλλά ότι ήτανε 8 ετών παιδάκι. Είχε εξαγνιστεί πνευματικά και σαρκικά. Ζούσε αυτή τη ζωή από το σημείο εκείνο και πέρα, τη ζωή που ζούσε ο Αδάμ και Εύα πριν τις πτώσεις. Πριν πέσουνε, στα μάτια ο Αδάμ και ζούσε γέροντας. Πια είχε αγκαλιάσει κατά ένα μεγάλο μέρος, αφού είχε αφήσει όλα τα άλλα, όπως είπαμε, αυτό που είναι πάνω από όλα τα δώρα. Πάνω από όλα τα δώρα είναι ο Κύριος. Λοιπόν, ο Κύριος, μετά από αγώνα πολύ, δέχεται και το δώρο να ζει μαζί με τον Κύριο και να είναι στον παράδεισο από τη ζωή αυτή. Θα πείτε, γιατί τόσος λόγος? Εδώ τώρα εμείς που ζούμε, όχι εδώ μέσα στην εκκλησία, στον κόσμο, και κατόπιν θα φτάσουμε εδώ, ζούμε σε ένα κολαστήριο, δεν είναι έτσι? Σαφώς. Πολλές φορές κολαστήριο γίνεται και το σπίτι μας. Σε ένα κολαστήριο. Όπου και αν γυρίσουμε το μάτι μας, η αμαρτία χορεύει θα λέγαμε, με τον νερότερο τρόπο. Είμαστε υποχρεωμένοι να μην είμαστε αγκαλιά με αυτή την κατάσταση. Να κάνουμε κάποια έξοδο. Οι ασκητές ήσαν κοσμικοί και έφυγαν και έφυγαν ασκητές, κάναν έξοδο και ζουν στην έρημο. Και εμείς κάθε φορά που εκκλησιαζόμαστε κάνουμε αυτή την έξοδο. Φεύγουμε από τον κόσμο και πάμε
σε αυτό το κελί, το επίγειο που είναι ο παράδεισος και ονομάζεται Εκκλησία και που βασιλεύει ο Χριστός και που βέβαια και εκεί δεν μας αφήνει, να είμαστε σίγουροι, γιατί από εκεί φαίνεται η αλήθεια της πίστεώς μας. Δηλαδή μπορεί να πήγαινε στον δρόμο και να μην έχω καμιά ενόχληση και να πάω να προσευχηθώ και να αρχίσει ο πόλεμος εκεί πέρα. Να πάω στην Εκκλησία και να γίνει ο πόλεμος στην Εκκλησία μέσα από τα δαιμόνια. Να σκέψεις κάτι κακές, να βρώμικες, να το ένα κτήματα, να το ένα, να το άλλο, όλα την ώρα. Εσύ έξω. Την ώρα και έξω βρίσκεται και φέρνει σκηνές σε ένα σωρό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ζωντανός οργανισμός, ο ζωντανός οργανισμός, παλεύει για να ζήσει. Ο νεκρός οργανισμός δεν αισθάνεται αν υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί δίπλα του. Είσαι ζωντανός χριστιανός. Θα σε πολεμήσει, θα παλέψεις για να ζήσεις πνευματικά. Διαφορετικά δεν ζεις πνευματικά. Πώς το κάνω? Είσαι πεθαμένος όπως είναι πεθαμένοι τόσοι πολλοί. Πάσχα λοιπόν γιορτάζουμε, λέει Απόστολος Παύλος, όταν έχουμε καινούριο ζυμάρι. Μιλάει εκεί κάπου για ζυμάρι ο Απόστολος Παύλος. Λέει νέα ζύμη, όλο το φύραμα λέει ζυμή. Λέει το καινούριο ζυμάρι και το καλό ζυμώνει όλο το φύραμα και κάνει ωραίο ψωμί. Και το Πάσχα και εμείς κάνουμε κάτι παρόμοιο. Και την Πεντηκοστή ζυμώνουμε με εκείνα που παίρνουμε το ζυμάρι της Εκκλησίας μας, το ζυμάρι. Ζυμώνουμε τις αρετές της ψυχής μας. Λοιπόν, μέσον της Πεντηκοστής, μέσον της Πεντηκοστής είναι η μέση του χρόνου κατά τον οποίο όλη η Εκκλησία του Χριστού τότε μπήκε στην κολυμπίδρα μέσα του Αγίου Πνεύματος και από παλιά έγινε καινούργια. Από σκοτάδι πήρε φως. Πήρε φως. Θα ακούσουμε μεθαύριο. Φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως και το Πνεύμα του Άγιο. Πεντηκοστή εορτάζουμε σήμερα. Και μας προβάλλει σαν τρία φώτα, Πατέρα, Υιό και είναι φως. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα είναι φως. Και το λέμε, φως εφωτός, Θεών αληθινών. Το λέμε, φως. Και βέβαια, χωρίς εκείνο το φως, εμείς δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε. Το φως της Πεντηκοστής. Μπήκαμε στην κολυμβήθρα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πήραμε το όνομα, το μεγάλο όνομα του Κυρίου μας, χριστιανοί. Καθαριστήκαμε, πληγίσμε και υπερχιώδη λευκανθίσομε. Μας έπλυνε η Εκκλησία και καθαριστήκαμε πάρα πάνω, πιο άσπρη από το χιόνι γίναμε. Λουστήκαμε, λέει, ελούστης, ευαπτίστης, ελούστης εκαθαρίστης, λέει ο παπάς την ώρα που το βαπτίζει το παιδί. Βγήκαμε καθαροί πέρα για πέρα. Αυτή την καθαρότητα της Εκκλησία μας θα γιορτάζουμε καθημερινά. Γι' αυτό η καθημερινή γιορτή σημαίνει, έχω στη μνήμη μου τη γιορτή, Πάσχα, Χριστούγεννα και λοιπά, κάθε γιορτή, φωνάζω το όνομα του Κυρίου καθημερινά, καθημερινά. Και αυτή η καθημερινή ονομασία του ονόματος του Κυρίου με το νου μας που καθαρίζει η καρδιά μας κάνει τη ζωή μας να γιάζει. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν ποτέ μα ποτέ να γιορτάσουμε καμία απόλυτης γιορτή, ούτε και του πιο μικρού Αγίου που δεν υπάρχει μικρός Άγιος που εορτάζει την Εκκλησία μας. Αμήν. Τώρα να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, δεν θα ξανακάνουμε, ναι. Και ας ελπίζουμε το επόμενο Οκτώβριο με τη χάρη του Θεού να ανταμώσουμε εδώ
και ας μας δίνει δύναμη ο Κύριος και υγεία, αν, δεν μας, αν ο Κύριος μας καλέσει κάπου αλλού, ας ανταμώσουμε εκεί που ο Κύριος έχει κατά νου. Εμείς ευχόμαστε καλή ανταμώση. Πως ελάχιστα δει. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, έτσι εθνήμασι, ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, και έτσι εθνήμασι, ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, και έτσι εθνήμασι, ζωή χαρισάμενο. Αναστάσου ο Ιησούς από του τάφου, καθώς το είπε, έδωσε τιμή, την αιώνια ζωή και μέγα έργο. Αμήν. Καλή εντάμωση, λοιπόν, σε τέλο. Θα βλέπω όμω εδώ, κύριε.